θάλασσες και έδωσαν το προτερό τους παρόν με όλη την πάλι καλοσύνη και την ευεργία που τους διακρίνει σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι μαζί μας απόψε, είναι με το γένα Κρήτη. Με τους ηρωικούς αγωνιστές, τους λαϊκούς και κληρικούς, λαϊσέες και λαϊσέοι, χειροκροτήστε τους! Έχουμε κοντά μας το συναγωνιστή κριτικό Βαγγέλη Γραμματικάκη, ο οποίος πήρε μέρος στα δύο πρόσφατα συναντητήρια της Θεσσαλονίκης και των Αθηνών και μαζί με τους Έλληνες ομογενείς της Αμερικής διαμαρτυρήθηκε μπροστά στον ΟΗΕ για την Μακεδονία μας. Ταξίδεψε από την Κρήτη και βρίσκεται αυτόκλητος κοντά μας γιατί αγαπάει την Ελλάδα. Αγαπάει τη Μακεδονία. Στο πρόσωπό του τιμούμε την Κρήτη και τους αγώνες της. Τους εθελοντές κριτές Μακεδονοβάρους που έδωσαν το αίμα τους για την ελευθερία της Μακεδονία μας. Τον καλούμε στο βήμα για ένα πολύ πολύ σύντομο χαιρετισμό. Θεσσαλοί, Μακεδόνες, Κρήτες, ενωμένοι δηλώνουμε στους οχτρούς που είναι εντός και εκτός της Ελλάδος. Η Μακεδονία ήταν, θα παραμείνει και θα είναι ελληνική. Ευχαριστούμε για την φιλοξενία και την τιμή που μας κάνετε. Ευχαριστούμε την κοινωνία της Λάρισας για τις εκδηλώσεις φόρου τιμής των νεκρών Κρητών που άφησαν στη Λάρισα το χειμώνα του 41-42 την τελευταία τους πρωί. Αιωνία τους η μνήμη. Η Ελλάδα βουλιάζει, η Μακεδονία κινδυνεύει. Όσοι από βάρβαρους, αλλά από Έλληνες εφιάλτες αυτή τη φορά. Είδαμε εδώ για να τους δώσουμε ένα μήνυμα. Αν υπηρετούσαν τη δημοκρατία έπρεπε να υποκληθούν στη μεγαλειώδη συλλαγητήρια του ελληνικού λαού και θα έπρεπε να τα σεβαστούν και να αλλάξουν γνώμη, γιατί σε μια δημοκρατία γίνεται αυτό που θέλουν οι πολλοί. Σε μια δικτατορία γίνεται αυτό που θέλουν οι λύσεις. Ήρθε η ώρα εδώ στη Λάρισα να τους στείλουμε ένα μήνυμα, να τους δώσουμε ένα μήνυμα δημοκρατίας.
Κύριοι, στη δημοκρατία δεν χωρούν ύβρις, ούτε βία. Στη δημοκρατία γίνεται σεβαστή η πλειοψηφία. Το αντίθετο είναι φασισμός. Να σας πω, εάν αυτό το πρόβλημα συνέβαινε στην Ελβετία με 50.000 υπογραφές, θα ακυρωνόταν οποιαδήποτε απόφαση της κυβέρνησης. Εδώ είναι στο πόδι τόσα εκατομμύρια κόσμος και όμως δεν μετράει. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Πολίτες της Θεσσαλίας, πολίτες της Μακεδονίας, πολίτες της Ελλάδας, για να σωθεί η Μακεδονία, για να σωθεί η Ορθοδοξία, μόνο ένας τρόπος υπάρχει, να λειτουργήσει η δημοκρατία στην Ελλάδα όπως λειτουργούσε και στην αρχαία Ελλάδα πριν τη δώσουμε σε όλο τον κόσμο. Μας πολέμησα. Δεν μας πολέμησαν να μας σβήσουν από το χάρτη την Ελλάδα, αλλά με το τουφέκι δεν τα κατάφεραν. Δεν θα τα καταφέρουν ούτε τώρα, με τις υπόλοιπες. Απαιτούμε, δεν παρακαλούμε, απαιτούμε να αποφασίζουμε για την τύχη και για το μέλλον της Μακεδονίας, για την τύχη και το μέλλον το δικό μας, για την τύχη και το μέλλον της Ελλάδος. Μόνο ένας είναι υπεύθυνος, ο ελληνικός λαός. Κανείς άλλος. Σας ευχαριστώ και σας καλώ να σας πω μια ματινάδα για την ελευθερία. Αν μας ταράς την ευκαιριά, σε ξένους μην ελπίζεις. Μόνο σου πάρ' την αν μπορείς, αλλιώς δεν την αξίζεις. Σας ευχαριστώ που είδατε αυτό το βίντεο. Πατήστε το χεράκι του like αν σας άρεσε και γράψτε ένα σχόλιο αν έχετε κάτι να πείτε για αυτό που είδατε. Αν πάλι δεν θέλετε να χάσετε το επόμενο βίντεο, πατήστε εγγραφή ή subscribe στο κανάλι μου Αστέριος Τέλειος.